Τώρα αναλυτικά για την εξέλιξη της κακοκαιρίας θα μας ενημερώσει η Μετρολόγος του ΣΚΑΗ Ιωάννα Τσικουδή για να δούμε αρχικά Ιωάννα την κατάσταση που επικρατεί τώρα, που καταγράφονται έντονα καιρικά φαινόμενα. Καλησπέρα, Μάρκο. Θα ξεκινήσουμε με τι δορυφορικέ εικόνε από χθε το βράδυ που δείχνουν ενδεικτικά πώ δημιουργήθηκε το σύστημα πάνω από την Ιταλία, στροβιλίζεται κυκλονικά και στέλνει ανατολικά τον καιρό πάνω από τη χώρα μα. Άρα, το, αυτή είναι η τελευταία δορυφορική εικόνα και αυτή την ώρα τα ισχυρότερα φαινόμενα, οι περισσότερε βροχέ, εξακολουθούν να εκδηλώνονται στη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερά, επιμένουν και στην Πελοπόννησο τα φαινόμενα. Και πρόσκαιρα τώρα, τελευτα... την τελευταία ώρα ουσιαστικά, έχουμε ισχυρέ βροχέ και σε κάποιε περιοχέ τη καθώ και στη Δυτική. Δυτική Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία και Θεράκη. Ιωάννα, μιλάμε για πολύ σφοδρέ βροχοπτώσει. Άκρο αποκαλυπτικοί είναι οι αριθμοί που καταγράφουν τον τεράστιο όγκο νερού που έχει πέσει σε συγκεκριμένε περιοχέ ιδού. Και θα δούμε μέχρι στιγμή ποια είναι τα νούμερα, διότι η κακοκαιρία είναι σε εξέλιξη. Οπότε μέχρι το τέλο τη ημέρα περιμένουμε να ψηλώσουν άλλο λίγο τα νούμερα που βλέπουμε. Στα Θεοδόρια Νάρτα είχαμε 291 χιλιοστά. Για να καταλάβουμε περίπου τι σημαίνει αυτό, να σου πω ότι όλο το χρόνο μέχρι στιγμής στο σταθμό της Καλιθέας είχαμε 330 χιλιοστά. Όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο. Και στα Θεοδόρια Νάρτα πλησιάζουμε τα 300, που μέχρι το τέλο τη ημέρα είναι πάρα πολύ πιθανό να, πιάσουμε, να προσεγγίσουμε και τα 300 χιλιοστά. Στα Δερβίζια Ιωαννίνων 192 χιλιοστά, στην Παραμυθιά Θε 185 χιλιοστά και στο Τέρο Βοιονίνων 170 χιλιοστά. Είναι όλα στην Ήπειρο. Εκεί είχαμε και τα, τα μεγαλύτερα ε, ύψη βροχή ουσιαστικά. Ενώ την κακοκαιρία συνοδεύουν θυελώδει άνεμοι, με ρηπέ ακόμα και 12 μποφόρ. Ακριβώ, ακόμα και 12 μποφόρ. Τώρα πριν λίγο στην Πάρνηθα, στα 1200 μέτρα υψόμετρο, δεν έχει όμω είναι ενδεικτικό του πόσο πολύ φυσούσε. Είχαμε 121 χιλιόμετρα ανά ώρα που αντιστοιχούν σε ένταση 12 μποφόρ. Στην Παξιμάδα, Καρίστου, ένα μέρος γνωστό για τους ε, ενισχυμένους ανέμους που πνέουν, 116 χιλιόμετρα την ώρα. Και στην Αττική πάλι, 103 χιλιόμετρα ανά ώρα, 10 μποφόρ στο, στο πόρτο ράφτη, Μάρκο. Μεγάλο ερώτημα, τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Ουσιαστικά περιμένουμε τι επόμενε ώρε να συνεχιστούν, να επιμείνουν άλλο λίγο τα έντονα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα. Όμω, όσο περνάει η ώρα, τα ξημερώματα τη Κυριακή θα εξασθενήσουν λίγο από τα δυτικά, όμω θα επεκταθούν ανατολικότερα και τα ισχυρά πλέον φαινόμενα θα αφορούν κυρίω την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο και το Ανατολικό Αιγαίο. Αυτά μέχρι τα ξημερώματα τη Κυριακή. Σε γενικέ γραμμέ, αύριο Κυριακή θα είναι μια ημέρα με σχετικά βαλτιωμένο καιρό, σχετικά υπό την έννοια ότι δεν θα έχουμε τόσο πολλά έντονα φαινόμενα. Δεν θα λείψουν όμω και οι βροχέ και πάλι από τη Δυτική Ελλάδα με μικρότερη ένταση κατά διαστήματα. Στα ανατολικά υπηρετικά θα έχουμε και διαστήματα ηλιοφάνεια, αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα επιμείνουν οι βροχέ μέχρι και το βράδυ τη Κυριακή. Είναι και οι άνεμοι. Σήμερα αυτό το, αυτό το πολύ ενισχυμένο πεδίο των νότιων ανέμων που φτάνει και τα εννέα μποφόρ περιμένουμε τι επόμενε ώρε να εξασθενήσει. Αύριο λοιπόν θα μπει σιγά σιγά λοιπόν. βόρειο-βορειοδυτικό άνεμο στο Ιόνιο. Στο Αιγαίο θα επιμείνει ο νοτιοδυτικό. Αλλά η ένταση όλων των ανέμων δεν θα ξεπερνά τα ε, 7 μποφόρ. Και τέλο, κάτι ενδεικτικό για τη νέα εβδομάδα είναι ότι όπω θα μπει το βόρειο ρεύμα, είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν θα έχει πολλά φαινόμενα. Θα έχει βροχέ στα ανατολικά και νότια, όχι ιδιαίτερα μεγάλε εντάσει βροχών. Θα φτάνει τα 7 μποφόρ τη Δευτέρα και τα 8 την Τρίτη. Αυτό όμω έχει ω αποτέλεσμα, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι θα πέσει σημαντικά η θερμοκρασία. Πλέον μιλάμε για μια χειμερινή εβδομάδα. Mm -hmm. Τη Δευτέρα θα φτάσουμε στα βόρεια του 10 βαθμού. Θα έχουμε και παγετό κατά τόπου με αρνητικά και τιμέ θερμοκρασία και την τρίτη περαιτέρω πτώση, Μάρκο. Σε ευχαριστούμε. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Να σε καλά, Ιωάννα Τσικουδή.